Καλησπέρα σε όλους τους γονείς. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, για τις προσδοκίες μας και αν αυτές τελικά επηρεάζουν την επίδοση των παιδιών μας. Θα ήθελα να ξεκινήσω κάνοντας μία ερώτηση σε εσάς. Αν πιστεύετε ότι όλοι οι γονείς έχουν προσδοκίες από τα παιδιά τους. Άρα λοιπόν πιστεύετε ότι δεν υπάρχει γονιός χωρίς προσδοκίες από το παιδί του. Στον κόσμο. Ποιο θα μοιάζει. Έτσι λοιπόν η κατασίωση αυτή του παιδιού μας ουσιαστικά θα αποτελέσει κομμάτι μεθαύριο στην παιδαγωγή που θα ακολουθήσουμε. Η πρώτη θα λέγαμε αξιολόγηση ενός παιδιού ξεκινάει από τη στιγμή που θα γεννηθεί. Όταν αξιολογούμε το βάρος του, το ύψος του, την εμφάνισή του. Είναι αυτές οι οποίες έχουν τα παιδιά στην αποτυχία. Και ουσιαστικά δημιουργούμε συναισθήματα. Πολλές φορές παρατηρείται το φαινόμενο ότι αναμένει αυτό το όνειρο ότι εκπληρώσει το παιδί του. Και αυτό είναι εξαιρετικά βαρύ για το παιδί μας. Θα δούμε στη συνέχεια πώς. Είναι καταρχήν διαπιστωτικό ότι αγαπούμε τα παιδιά μας όσο κανείς και θέλουμε το καλύτερο για αυτά. Βρέθηκε ότι ενώ στις ΗΠΑ κυρίως οι γονείς δίνουν έμφαση στις γνωστικές δεξιότητες ικανότητες του παιδιού. Θέλοντας να είναι μικρή Αϊνστάιν στην Ευρώπη, δίνουν έμφαση στο συναισθηματικό κομμάτι.